Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα 10 μεγαλύτερα ζώα της θάλασσας των προϊστορικών χρόνων. Από ό,τι ξέρετε, τα προϊστορικά χρόνια, ειδικά από την Ιουρασική μέχρι την Κρητιδική περίοδο, περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, στις θάλασσες έζησαν τρομερά ζώα, τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά. Ο μεγαλόδοντας ήταν ο μεγαλύτερος καρχαρίας όλων των εποχών. Αλλά επειδή τον είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει σχετικά με θαλάσσια ζώα, είχαμε κάνει και μικρή αναφορά για αυτό που θα δούμε καλύτερα σήμερα. Θα το δούμε με λίγα λόγια, όχι με πάρα πολλά. Λίγα πράγματα για το πόσο έζησαν, πότε έζησαν, ποια ήταν και για το μέγεθός τους και κάποια ίσως για τα χαρακτηριστικά τους. Οπότε πάμε να δούμε τα 10 μεγαλύτερα ζώα της θάλασσας των προϊστορικών χρόνων πάντα, τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά. Το πρώτο που θα δούμε είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε στις εικόνες και είναι ο Λεβιάθαν. Λεβιάθαν είναι ένα μυστικό ζώο το οποίο αναγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Το συγκεκριμένο βασικά δεν προφέρεται ακριβώς Λεβιάθαν, προφέρεται Λεβιάταν ή αλλιώς Λεβιάταν Μελβιλέη ή αλλιώς Λεβιάθαν του Μέλβεϊν. Ήταν ένα είδος προϊστορικής φάλαινας που ανήκει στις φάλαινες φυσιτήρα. Είναι σήμερα ένας πολύ κοντινός συγγενής του φυσιτήρα. Είναι ένα εξαφανισμένο είδος φάλαινας. Παίρνει το όνομά του από το προϊστορικό Λεβιάθαν. Έζησε στο Μιοκένο, στο στάδιο Τορτόνιαν, πριν από 8,9 εκατομμύρια χρόνια. Έχουν βρεθεί απολιθώματά του στη Χιλή, την Αργεντινή, την Αυστραλία. Είχε μήκος 17 μέτρα, βέβαια το περισσότερο κομμάτι του ζώου το γνωρίζουμε από το κρανίο και από τα δόντια του και το μήκος του δεν έχει υπολογιστεί ακόμα συγκεκριμένα, αλλά οι περισσότεροι έχουν υπολογίσει ότι πρόκειται για ένα ζώο το οποίο ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θηρευτές που πέρασαν ποτέ και αφού συγγενεύει το φυσιτήρα ίσως να είναι κάπου στα 17 μέτρα. Το βρέθηκε μόλις το 2005. Ανακαλύφθηκε σε ένα σχηματισμό στο Περού που λέγεται Πίσκο, έξω από την πόλη Ίνκα, βασικά στο Περού, στη Χιλή. Βρέθηκε το 2005 στο σχηματισμό Πίσκο, έξω από την πόλη Ίνκα, στο Περού, στη Χιλή. Το επόμενο ζώο είναι ο Τυλόσαυρος. Ο Τυλόσαυρος ανήκει στους Μοσάσαυρους, λέγεται Τυλόσαυρος Προρίγκερ. Ανακαλύφθηκε το 1868 από το δίδυμο Othniel Marsh και Edward Cope. Έχει 6 δόντια στο πάνω σαγόνι και 20 στο κάτω και 30 περίπου μεγάλα κόκαλα μέχρι την ουρά. Σε σχέση με το μοσάσαυρο ήταν 14 μέτρα και έζησε την κρητιδική περίοδο. Να, το όνομα του. Το επόμενο ζώο είναι ο σαστάσαυρος. Βλέπετε εδώ πέρα τα απολυθώματά του. Ο Σαστάσαυρος, ο αλλιώς Σαστάσαυρος Σιακινένσης, ήταν ένα είδος ιχθυόσαυρου και θεωρείται το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερπετό που έζησε ποτέ. Έζησε στην Κρητιδική περίοδο, ονομάζεται Σαστάσαυρος Πασίφικους, ήταν 21 μέτρα μήκος λόγω της απουσίας δοντιών, θεωρούνταν σχεδόν ίσο με το καλαμάρι, το σημερινό καλαμάρι, ανακαλύφθηκε στην Κίνα, στον Καναδά και σε ΣΥΠΑ. Έτσι να δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Να το κρανίο του, να και ο σκελετός του. Ο Βασιλόσαυρος έζησε πριν από 33 εκατομμύρια χρόνια στο Ιωκένο. Ανακαλύφθηκε στην ΥΠΑ και στην Αφρική. Ονομάζεται. Υπάρχουν στοιχεία ότι ζούσε στον ωκεανό της Στήθιος. Ήταν 20 μέτρα μήκος, μικρότερος από το υποείδος Μπίσης. Ο Βασιλόσαυρος Μπίσης. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα θαλάσσια ζώα όλων των εποχών. Επίσης, θυμάστε αυτό. Αυτός είναι ο Ήτραχος. Είναι μια φάρσα από έναν άνθρωπο που λεγόταν Albert Pope, ο οποίος έζησε στο 1800. Η συγκεκριμένη φάρσα ήταν το 1848, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε σε κατοχή του ολόκληρο σκελετό ενός θαλάσσιου ερπετού που βρέθηκε στη Μοντάνα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα και ήταν συνδεδεμένα κόκαλα από πολλά θαλάσσια ζώα που ζούσαν εκείνη την εποχή. Και επίσης να σημειώσουμε ότι δύο από τα κομμάτια του, ο λαιμός του και η ουρά του,
Είναι από βασιλόσαυρο. Να πως μπορεί να έμοιαζε τότε. Πάμε για ένα ζώο που δεν έχει ταυτοποιηθεί εντελώς. Ανήκει στους πλησιόσαυρους, όπως σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε. Λέγεται πλησιόσαυρος φουνκέι ή αλλιώς, όπως είναι γνωστή η καλύτερη ονομασία, Predator X. Εδώ πέρα βλέπετε όλα αυτά τα ζώα τα οποία αναλύουμε σήμερα. Τα έχουμε ξαναπεί ποια είναι, ονομαστικά. Λοιπόν, ο Predator X είναι ένα ζώο νέο στην επιστημονική κοινότητα. Είναι γνωστό από δύο σκελετούς που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Βρέθηκαν στο Sunset Jordan, σε Νορβηγία, που δόθηκε το όνομα Πλησιόσαυρος Φονκέι και σύμφωνα με τις αναφορές ανήκει στους Πλησιόσαυρους και γνωρίζουμε ότι ήταν γύρω στα 20 μέτρα μήκος και ότι ανήκε στους Πλησιόσαυρους. Το επόμενο ζώο είναι ο Πλησιόσοχος, ο οποίος έζησε στην Ιουρασική περίοδο, στο στάδιο Τετόνιον. Πλησιόσοχος Μανέρι είναι η ονομασία του. Είναι το όνομα που ανακαλύφθηκε στο 1860. Ήταν 5 μέτρα σε μήκος. Πάμε για ένα από τα πιο γνωστά ζώα της προϊστορίας και ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που έζησαν ποτέ. Αλλά δεν θα πάω, όπως έχετε δει, τα περισσότερα ζώα είναι είτε στην Τριαδική, είτε στην Ιουρασική, είτε στην Κρητιδική. Αλλά για το συγκεκριμένο ζώο θα πάμε πολύ πιο πίσω. Θα πάμε στη Δερβόνια περίοδο και είναι ο Δαγκλαιόστεγους Τερέλη. Ο Δαγκλαιόστεγος έζησε στην ύστερη Δερβόνια περίοδο, 389 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι το μεγαλύτερο ζώο της Δερβόνιας περίοδου, Δαγκλαιόστεγους Τερέρι. Είναι 8 μέτρα μακρύ. Έχει από τα πιο δυνατά σαγόνια με 2,6 χιλιάδες νιούτον. Ονομάστηκε το 1956 και άνοικε στα πλακόδερμα ψάρια. Μαζί με άλλα 5 είδη. Και θεωρείται το μεγαλύτερο ζώο της Δευόνης περίοδου. Κάπως έτσι έμοιαζε. Σας το βάλω αυτό εδώ πίσω, δεν πειράζει. Και τώρα πάμε για άλλο ένα γνωστό ψάρι. Το οποίο έζησε λίγη... Και είναι ο Λυσιχθής. Ο Λυσιχθής έζησε στη Μεσοζωική εποχή, ανήκει στα Σαρκοπτερίγια, έζησε στην Ιουρασική περίοδο. Λυσιχθής Πομπλεμάτικους είναι η ονομασία του, άρχισε να καλύπτεται το 19ο αιώνα. Το όνομα Πομπλεμάτικους, γιατί είναι δύσκολο η μελέτη των κοκάλων του, ήταν 20 μέτρα μακρύ και είχε υπερβολικά μεγάλο κεφάλι. Και το τελευταίο ζώο που θα δούμε είναι ο Ριζόδους, το οποίο είναι καθόλου ανήκει στα σαρκοπτερίγια και θεωρείται το μεγαλύτερο ψάρι που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Ριζόδους ανήκει στα σαρκοπτερίγια, ήταν 22 μέτρα μακρύ και έτρωγε τετράποδα που μοιάζουν με κροκόδηλους. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.